Καταρχάς να χαιρετήσουμε εμείς και εμείς ως ΚΚΕ τους εκπροσώπους των φορέων και να τους ευχαριστήσουμε για την παρουσία τους εδώ, για τις απόψεις τους. Αποδεικνύονται εξαιρετικά χρήσιμες και διαφωτιστικές, είτε έτσι είτε αλλιώς, σε κάθε περίπτωση. Και να ξεκινήσω από το ζήτημα, από το θέμα του βιβλίου, των διατάξεων του νομοσχεδίου που αφορούν το βιβλίο. Άκουσα εδώ με πολύ προσοχή τους εκπροσώπους των φορέων, των σχετικών με το βιβλίο, να εκφράζουν μεγάλες επιφυλάξεις, σχεδόν στα όρια της άρνησης, σχετικά με το νέο φορέα, του οποίου δεν προβλέπεται καμία χρηματοδότηση. Αλλά θα ήθελα να προσθέσω εγώ μια ακόμα διάσταση στο ζήτημα της διαχρονικής απροθυμίας της πολιτείας να προωθήσει το βιβλίο, όχι μόνο με τη διάλυση των σχολικών βιβλιοθηκών και την απόλυση των βιβλιοθηκών νόμων, αλλά και με τον εξοβελισμό του βιβλίου, και εννοώ του καλού λογοτεχνικού βιβλίου, από το ίδιο το αναλυτικό σχολικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζετε εδώ ότι έχει αφαιρεθεί εδώ και από το 2006, εδώ και 18 χρόνια δηλαδή, έχουν αφαιρεθεί τα λογοτεχνικά κείμενα από τα βιβλία του Δημοτικού και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας γίνεται μέσα από χρηστικά κείμενα, όπως λέγεται, του τύπου συνταγές μαγειρικής, προσκλήσεις σε πάρτι, οδηγίες χρήσης ηλεκτρικών συσκευών. Την ίδια στιγμή, βεβαίως, στο σχολείο γίνονται διάφορες εκστρατείες φιλαναγνωσίας, όπως λέγονται, για να καλύψουν το κενό σε μια ηλικία που θεμελιώνεται η σχέση κάθε ανθρώπου με το βιβλίο. Και μιλάω για το δημοτικό βιβλίο, έτσι το λέω. Όσοι έχουν παιδιά το γνωρίζουν και το βλέπουν και το ζουν, αλλά να ακουστεί και εδώ μέσα και να καταγραφεί. Τώρα, σε σχέση με τον κινηματογράφο, νομίζω ότι θα μπορούσαν, κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσε μάλλον να, και είναι ευθύνη του Προεδρείου βεβαίως, να εκπροσωπηθούν εδώ όλα τα σκηνοθετικά ρεύματα της κινηματογραφικής τέχνης. Δεν κλήθηκαν δυστυχώς, δεν κλήθηκε μάλλον η Ένωση των Σκηνοθετών Δημιουργών που έχει ως Πρόεδρό της τον Κώστα το Φέρι, δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό. Εν πάση περιπτώσει, ακούσαμε εδώ από τους εκπροσώπους των κινηματογραφιστών και συγκεκριμένα από τον κύριο Φρατζή να τοποθετείται για τα οικονομικά ζητήματα του νέου φορέα, να εκφράζει την αγωνία του για το οικονομικό μέρος, για το σχετικά με το ποιοι θα είναι οι πόροι, πού θα πηγαίνουν, πώς θα πηγαίνουν, για την υποχρηματοδότηση δηλαδή του ελληνικού κέντρου κινηματογράφου, τέλος πάντων, και τη μορφή που αυτό παίρνει στο νέο φορέα, στον ΕΚΟΜΕΔ. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι είναι πάρα πολύ ανήσυχη για την εξέλιξη αυτή. Θα ήθελα όμως να θέσω ένα ακόμη ζήτημα σε σχέση με τον κινηματογράφο και να θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Χολέβα, τον πρόεδρο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Το ερώτημα αυτό απευθύνεται και σε όλους τους ανθρώπους του κινηματογράφου που εκπροσωπούνται σήμερα εδώ. Διαβάζοντας από το ίδιο το νομοσχέδιο και συγκεκριμένα το άρθρο 89, ότι ένα από τα κριτήρια, τα πολιτιστικά κριτήρια επιλεξιμότητας μιας κινηματογραφικής ταινίας, ξέρετε ποιοι θα τα ορίζουν? Θα τα ορίζει ο Υπουργός Πολιτισμού. Μπορεί να πει κανείς, εντάξει, με κοινή υπουργική όμως απόφαση με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αυτοί θα ορίζουν τα πολιτιστικά κριτήρια τα οποία θα παίζουν ρόλο στο αν θα χρηματοδοτηθεί ή όχι μια κινηματογραφική ταινία. Τα πολιτιστικά κριτήρια, λέει εδώ, βάσει των οποίων εντάσσονται τα επενδυτικά σχέδια στα καθεστώτα ενίσχυσης. Θα θέλαμε να ακούσουμε εδώ τις απόψεις των κινηματογραφιστών, γιατί ξέρετε, θεωρούμε ότι συνιστά ομή παραβίαση των καλλιτεχνικών κριτηρίων στο περιεχόμενο ενός καλλιτεχνικού έργου. Και επίσης, παραπέρα, στο άρθρο 41 αναφέρεται ότι στα συγκεκριμένα
στις υποχρεώσεις του φορέα υλοποίησης της επένδυσης αναφέρεται ότι υποχρεώνεται αυτός που τέλος πάντων θα επιλεχθεί να υλοποιήσει μια επένδυση και θα χρηματοδοτηθεί με το cash rebate να παραδώσει στη χορηγούσα αρχή και τον ελληνικό οργανισμό τουρισμού σύντομο οπτικοακουστικό υλικό μέγιστης διάρκειας 3 λεπτών από τα γυρίσματα. Αυτή η διάταξη δεν αφορά ταινίες οι οποίες δεν έχουν εξωτερικά γυρίσματα. Από όσο γνωρίζουμε όμως, λίγο πολύ όλες οι ταινίες έχουν εξωτερικά γυρίσματα. Και αν υπήρχαν αυτά τα κριτήρια, και τώρα απευθύνομαι στον κύριο Υπουργό, αλλά και στους ανθρώπους του κινηματογράφου, δεν ξέρω αν θα χρηματοδοτούνταν η γλυκιά συμμορία, ας πούμε, μου έρχεται πρόχειρα στο νου, του Νικολαίδη, η οποία είχε τα γυρίσματά της ήταν κυρίως σε έναν εσωτερικό χώρο. Δεν ξέρω ποια είναι η θέση των ανθρώπων της κινηματογραφίας γύρω από αυτά τα ζητήματα που αφορούν όχι τόσο τα οικονομικά ζητήματα, θα μιλήσουμε για αυτά στην Επιτροπή μετά, αλλά το ίδιο το περιεχόμενο του καλλιτεχνικού έργου. Σας ευχαριστώ.